Την περιμένει ο Κατσάη που κάνει τη σέντρα. Κατσάη παίρνει την κεφαλιά και πάνω στη φάση πετάγεται ο Αρτούρ Λεκμπέλο και παραχωρεί το τρίτο κόρνερ. Σπίτσα πάει να περάσει με κεφαλιά στον Μπόγκο. Ο Μπόγκο μέσα στη μεγάλη περιοχή πάντα επικίνδυνος. Κάνει το σουτ που κοντράρει Αλβέρτης. Η πάσα του είναι καλή για το Μαυρομάτι. Με κεφαλιά βρίσκει τον Σπίτσα και κόβεται την τελευταία στιγμή από θαυμάσια παρέμβαση του Στρατιλάτη. Μπόγκ. Κρατάει ο Μπόγκ. Γυρίζει, ξεφεύγει. Προσπαθεί να μπει προς τη μεγάλη περιοχή. Κόβεται προς στιγμήν. Κρατάει ο Σπίτσα που κάνει το σουτ. Να και ένα σουτ στο παιχνίδι. Το πρώτο σουτ του παιχνιδιού στο 73 από τον Ταμίρ Σπίτσα που μπλόκαρε εύκολα ο Χρήστος Καργαμάνης. Καλή προσπάθεια από τον Καφέ που πέρασε για τον Κατσάη και αυτός για τον Μπόγκ που βγάζει τη σέντρα Τζαλακώστας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ωραία για τον Σπίτσα, η μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού για τον Αθηναϊκό να ανοίξει στο σκορ. Στο 77 όταν ο Νταμίρ Σπίτσα σούταρε στον ουρανό. 5 λεπτά πριν να τελειώσει το παιχνίδι. Κοφίδης εκτελεί. Εκεί που σηκώνεται ο Λαμπριάκος για κεφαλιά, η απομάκρυνση της μπάλας από το Μαυρομάτι και παραλίγο το αυτογκολ. Σαμόλη στο γύρισμα, πολύ ωραία μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καθυστερούν εκεί οι παίχτες του Άρη. Ο Σαμόλης κρατάει την μπάλα, Κοφίδης στο σουτ, πολύ ωραίο σουτ. ΣΥΡΙΖΑ θα λέγαμε out από την εστία του κεφαλά που έμεινε να κοιτά την πορεία της μπάλας. Ο Άρης χάνει μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ στο 88. Νομίζω ότι το παιχνίδι δεν αντέχει σε κριτική, ούτε από ποιότητα, ούτε από τεχνική, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για κυκλοφορία. Με τέτοιες γηπεδικές συνθήκες δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά. Εκείνο που έπρεπε να κάνουν και οι 22 ποδοσφαιριστές είναι να διώχνουν την μπάλα, ποιος θα την πάει πιο μακριά, να τρέχουν και να έχουν μια κάποια δύναμη. Και νομίζω ότι πάντα σε τέτοια παιχνίδια κερδίζει ο πιο τυχερός. Έχω πολύ καιρό να δω παιχνίδι που δεν υπήρχε ούτε μια ευκαιρία. Είναι από τα λίγα παιχνίδια που έχουμε κάνει τουλάχιστον εμείς, είτε εντός είτε εκτός έδρας, που δεν έχουμε κάνει καμία ευκαιρία. Και σήμερα δεν κάναμε ούτε εμείς ούτε ο Αθηναϊκός. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Να ευχηθώ υπομονή στον κύριο Σταθόπουλο και στους παίκτες του μέχρι να φτιάξει αυτό το γήπεδο. Είναι ένα θέμα που με στεναχωρεί όταν όλοι οι άλλοι αναγνωρίζουν το τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Αθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο και δεν το γνωρίζουν μερικοί οι οποίοι τους αρέσει μόνο να κρίνουν και όχι να μπουν στις αντικειμενικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ασφαλώς το ίδιο και εγώ με ευτυχία και ειρήνη.